Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα νέο βίντεο για τη σειρά «Η Γη της Ελιάς». Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια, η Αφροδίτη νιώθει ένα βάρος στο στομάχι, γιατί η Ιουλία δεν την κάλεσε στο τραπέζι του γάμου. Οι υποψίες που είχε για τον Χρήστο και την Αριάδνη αρχίζουν να βγάζουν νόημα. Κάτι παίζει και τώρα η αλήθεια αρχίζει να ξεδιπλώνεται μπροστά της. Ξέρεις πως πάνε αυτά, σωστά? Όταν σου μπαίνουν ιδέες, αρχίζεις να παρατηρείς πράγματα που πριν αγνοούσες. Πάμε τώρα στην αρετή. Η κατάσταση είναι καζάνι που βράζει. Η αρετή γίνεται έξαλλη με την κούλα. Γιατί όμως? Γιατί η κούλα της χάλασε τα σχέδια. Και δεν το αφήνει αυτό έτσι να περάσει. Η αρετή την μαλώνει άσχημα κιόλας. Δεν της αφήνει περιθώριο. Τέλος, της λέει. Μαζέψου, φεύγεις και από το σπίτι και από τη δουλειά. Η κούλα μένει κόκαλο. Τι να κάνει? Παίρνει τα πράγματά της και βρίσκει καταφύγιο στο σπίτι του Δημοσθένη. Πώς λέμε, όταν η πόρτα κλείνει, ένα παράθυρο ανοίγει, κάπως έτσι. Τώρα ο Παρασκευάς βρίσκει τη Χάιδο και της ανοίγει την καρδιά του. Και ξέρεις τι της λέει? Ο έρωτάς του για την Ειρήνη έχει αρχίσει να σβήνει, κάτι σαν κερί που τελειώνει. Και η Χάιδο με την ψυχραιμία της του δίνει μια συμβουλή. Ξέχασέ την, του λέει. Προχώρα τη ζωή σου. Βρες κάποια άλλη. Ξέρει ότι πρέπει να το κάνει, αλλά το θέμα είναι, θα την ακούσει ή θα κολλήσει στα ίδια και στα ίδια? Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η Θοδώρα πετάει τη βόμβα στην Αναστασία. Ο Αποστόλης, της λέει, πήγε για παγιτό με την Παυλίνα. Τι ήταν αυτό τώρα, ανατροπή? Η Αναστασία μένει με το στόμα ανοιχτό, ενώ η Θοδώρα συνεχίζει προειδοποιώντας την να πάρει μέτρα. Πουνήσου, της λέει, γιατί αλλιώς θα σου πάρουν την μπουκιά από το στόμα. Βλέπεις, αυτά τα πράγματα θέλουν γρήγορες αποφάσεις. Τελειώνοντας, έχουμε το Στάθη και την Ιουλία. Συζητάνε το ενδεχόμενο εκείνη να δουλέψει στην καινούργια οικογενειακή επιχείρηση στην Αθήνα. Νέα αρχή ή μήπως απλά μία ακόμη προσπάθεια να ξεφύγουν από όσα τους απασχολούν? Αυτή η ιστορία κρατάει την ένταση σε κάθε τη στιγμή. Εσείς γράψτε μας κάτω στα σχόλια τι νομίζετε πως θα γίνει στη συνέχεια και μην ξεχάσετε να πατήσετε ένα like και να κάνετε ένα subscribe. Παρόλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!